παίκτες που έχετε φτάσει μέχρι εδώ στην ένωση των δύο ομάδων, από εδώ που πλέον ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο μιας μεγάλης και μιας δύσκολης χρονιάς για εσάς εδώ στο Survivor, με όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και καταρχήν θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Πήρατε ρε σάτιμη κανένα δυο κιλάκια, τα πήρατε από το πάρτι, έτσι. Φάγατε. Πού τα βάλατε όλα αυτά δηλαδή, ειλικρινά. Ορέστη, πόσο έφαγες δηλαδή, πες μου. Φάγαμε πολύ, όμως φάγαμε ανθρώπινα. Δηλαδή, στηρίσαμε και το savoir vivre με μαχαιροπύρουνο αυτή τη φορά και όχι σαν τα λιμάρια όταν κερδίζαμε τα έπαθλα. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί κάτι είδα τον Κωνσταντίνο δίπλα σου, δεν άντεξε με το μαχαιροπύρουνο. Κωνσταντίνε. Εγώ προσωπικά δεν τήρησα κανένα savoir vivre. Εφόσον είχε φαγητό μπροστά, το έφαγα όλο. Η αλήθεια είναι ότι έφαγα πάρα πολύ και όταν ήρθε η στιγμή να τραγουδήσω, μου απολαύσανε όλα τα παιδιά. Φοβήθηκα μην έχω τίποτα, ξέρεις, τίποτα ρεψίματα κτλ. Και γίνω ρεζίλι, γιατί το τραγούδι το είπα πάρα πολύ καλά. Οπότε με το που ανέβηκα πάνω, τέλος πάντων μου φύγε όλο το χώνεψα κατευθείαν. Με το που είδα όλο το κοινό από κάτω, το χώνεψα. Εσύ, Μπο, το ευχαριστήθηκες στο φαγητό? Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Φάγαμε μετά από 2,5 μήνες περίπου, πραγματικά φάγαμε και δεν τσιμπήσαμε. Ήταν πάρα πολύ το φαγητό. Και πριν το τραγούδι και μετά το τραγούδι. Πολύ ωραία βραδιά. Νιώθεις ότι πλέον έχετε πάρει δυνάμεις και σωματικά, γιατί το φαγητό έχει σημασία, αλλά και ψυχολογικά για να συνεχίσετε στο επόμενο μισό? Ειλικρινά νιώθω ότι πρέπει να το ξανακάνετε σύντομα. Μπράβο. Έχουμε πάρει σαφώς δυνάμεις. Ήταν ένα πολύ καλό ξύπνημα, αν θέλεις. Και ότι φάγαμε και πήραμε βιταμίνες και νιώθουμε λίγο πιο καλά, αλλά και ψυχολογικά ότι τελικά μπορούμε να ξαναγίνουμε και άνθρωποι. Λάουρα, θέλω να σου πω μάλιστα στο πάρτι ότι ήταν και μια κοπέλα που σου μοιάζε πάρα πολύ με ένα άσπρο φόρεμα. Ολόιδιες ήσασταν. Αλήθεια. Πού ήσουν εσύ? Χαιρετίσματα δώστης. Να σου πω την αλήθεια. Έπαθα σοκ όταν είδα στον καθρέφτη. Αδυνάτησα, ε! Ναι! Γιουπί! Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Έπαθα λίγο σοκ γιατί δεν με πολύ αναγνώρισα. Είχα έρθει πολύ τουλουμπίτσα τελικά εδώ. Περάσαμε πανέμορφα. Φάγαμε, χορέψαμε, τραγουδήσαμε, ξαναφάγαμε, ξανατραγουδήσαμε. Ήταν μαγική βραδιά. Ήμασταν όλη την ώρα με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο. Και μετά την επόμενη μέρα, back.